Μια καταπληκτική βραδιά επιφύλαξε ο ΑΟΚ σε όσους βρέθηκαν στο Ανθή Καραγιάννη για να γιορτάσουν την άνοδο στη μεγαλύτερη κατηγορία. Η φιέστα ήταν πολύ καλά οργανωμένη, με βραβεύσεις του μεγάλου χορηγού του ΑΟΚ τη χρονιά που πέρασε. Στη συνέχεια βραβεύτηκαν ο Θοδωρής Ζαγοράκης και ο Στέλιος Φακιανάκης. Τέλος, έγινε βράβευση της ομάδας και όλων των ανθρώπων που ήταν κοντά σε αυτή. Πριν τις βραβεύσεις, παλέμαχοι Άσοι στο Video Wall έδιναν τις δικές τους ευχές, ενώ η φιλαρμονική του Δήμου έπαιξε το δικό της ρόλο. Τις απονομές έκανε η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, ο Αντιπεριφερειάρχης κύριος Μαρκόπουλος, ο πρώην Υπουργός κύριος Καλατζής, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας κύριος Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ κύριος Χατζησαρόγλου και επίσης στις απονομές προς τους παίκτες ήταν και ο Θοδωρής Ζαγοράκης. Την εκδήλωση ευλόγησε ο Μητροπολίτης κύριος Στέφανος. Όλα ήταν μαγικά και αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στη Διοικούσα Επιτροπή. Ο ΑΟΚ πλέον αλλάζει επίπεδο. Απευθύνω σε όλους σας τις εγκάρδιες ευχές μου και τα συγχαρητήριά μου για τη σημερινή νύχτα σας, η οποία γίνεται και δική μου με την προσευχή μου για την ομάδα μας. Μια ομάδα η οποία πραγματικά εφέτος απέδειξε ότι αξίζει για εκείνα τα οποία είναι ανώτερα. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο εδώ αυτή τη στιγμή εγώ από την Καβάλα πέμπω αυτό το μήνυμα σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο της χώρας μας, ότι η ομάδα της Καβάλας είναι δυνατή, είναι γενναία, είναι ηρωική και αξίζει τα καλύτερα. Γι' αυτό και τη χειροκροτώ και εγώ αυτή τη στιγμή εδώ με όλη μου την καρδιά και εκφράζω τη μεγάλη μου αγάπη για το άθλημα του ποδοσφαίρου. Συγχαρητήρια στον ΑΟΚ Καβάλας για την εξαιρετική του πορεία φέτος και για την άνοδο του στη Β' Εθνική Κατηγορία. Η εταιρεία μας, η Ελαγρολίπ, εκτός από πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης για όλο τον ΑΟΚ Καβάλας, είναι και πυλώνας για τον αθλητισμό. Είμαστε και θα είμαστε πάντα δίπλα του και θα τον στηρίξουμε έμπρακτα και πραγματικά στοχεύουμε ψηλά. Του χρόνου να είμαστε εδώ να γιορτάσουμε την επιτυχία του και την άνοδό του και στην Α' Εθνική Κατηγορία. Ευχαριστώ. Ανεπανάληπτη στιγμή σήμερα, ανεπανάληπτης. Σκεφτείτε ότι όλο αυτό το project είναι για μια ομάδα γάμα εθνικής. Του χρόνου πιστεύω τώρα football league θα είναι, δεν ξέρω που θα είναι. Αυτή είναι η Καβάλα, κύριοι. Όπως και να έχει, αυτή είναι η Καβάλα. Όπως είπε και ο coach, όπως είπε και η Διοικούσα Επιτροπή του Ποδοσφαιρικού Τμήματος ΑΟΚ Καβάλας, τα καλύτερα έρχονται. Σιγά σιγά το καλβαράκι σαλπάρει. Και όταν σαλπάρει πάμε για ανοιχτές θάλασσες. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Μαντιλάκι, άσπρο μαντιλάκι θα πετάξουμε. Γι' αυτό κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, όσοι προλάβετε και ανεβείτε στο καράβι. Ιδάλλως, bye bye my darling μου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι εύχομαι, καλό ψήφο. Όσοι είναι να βγουν με το καλό, να ξέρουν ότι η Καβάλα εδώ είναι. Ήταν πολύ σκληρή πραγματικά για να πεθάνει. Δεν πέθανε. Περάσαμε 5 δύσκολα χρόνια μέσα σ' άλλα σπόλουτρα που λέγεται Γάμα Εθνική. Από εδώ και πέρα ένα πράγμα σας λέω. Το πιο κοντινό μας ταξίδι είναι η Θεσσαλονίκη. Bye bye my darling, ακόμα μια φορά. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ καταρχάς που ήρθατε. Μας τιμάει ιδιαίτερα. Όπως διαπιστώσατε, ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Εύχομαι στο μέλλον να έχουμε και άλλες τέτοια event που θα σημαίνει ότι κάτι πήγε καλά. Επίσης πετύχαμε το στόχο μας. Νομίζω ότι η Καβάλα το αξίζει. Τουλάχιστον ποδοσφαιρικά έχει δείξει ότι έχει υψηλό ταβάνι. Εμείς με υπομονή και επιμονή και με σκυμμένα τα κεφάλια θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε όσο μπορούμε και να πάμε την Καβάλα εκεί που πραγματικά το αξίζει. Ο Κώστας από το στούντιο με ρωτάει τα συναισθήματά σας. Εντάξει, τα συναισθήματα είναι υπέροχα. Είναι υπέροχα γιατί όταν ξεκινάει ένα στόχος και χτίζεις κάτι γι' αυτό και στο τέλος με τα προβλήματα, με τις κακουχίες, με τις καλές στιγμές, γενικά μέσα από μια διαδρομή η οποία είχε ένα βαθμό δυσκολίας και το πετυχαίνεις, όταν γίνεται μια διοργάνωση τέτοια, ένα event που το κάνεις για να ευχαριστήσεις τον κόσμο αλλά και ο κόσμος να χειροκροτήσει την ομάδα βάσει το ότι πραγματικά πέτυχε το στόχο, δεν πάβει εγώ σαν προπονητής να είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και υπερήφανος για αυτή την ομάδα.